Τώρα είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το τεστ πότε θα το κάνετε? Το Σάββατο το απόγευμα, αφού συμπληρωθεί το τρίμερο. Και τα αποτελέσματα μετά από ένα 24ωρο ενδεχομένως, έως 2. Κάπου εκεί είναι. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Και κύριε Σκουτέλη, στην περίπτωση που είναι αρνητικός ο υπουργός και οποιοδήποτε βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, μετά από πόσες ημέρες μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά και να βγει έξω? Μια εβδομάδα είναι το απότερο. Για να είμαστε στα όρια του ασφαλούς, 5 μέρες σίγουρα. Να πρέπει το να μείνει 2-3 μέρες ακόμα. Ναι, βέβαια, γιατί να φύγει τελείως η περίοδο, γιατί το είναι αρνητικό σημαίνει. Όχι. Ακόμα και σε αυτούς που ήταν θετικοί μετά τις 2 εβδομάδες καραντίνας δεν προβλέπεται. Στην αρχή προβλεπόταν, αλλά τώρα θεωρούμε ότι ακόμα και αν είναι θετικό το δεύτερο, θεωρούμε ότι δεν μεταδίδει μετά από την εβδομάδα. Όχι, εγώ λέω μέσα που είμαι αρνητικός του. Δεν είμαι θετικός. Ναι, ναι, σωστά. Είπε έως 7 μέρες, είπε ο γιατρός. Μια εβδομάδα, μια εβδομάδα. Ορίστε, σας δίνουμε και συμβουλές τηλεοπτικά. Εγώ θα κάνω εδώ και ο κ. Παθανάσης και ο κ. Πλαγιωτάκης θα κάνουμε ό,τι μας πει ο ΟΔΗ. Αν μας πούνε 7-7, αν μας πούνε 5-5, ό,τι μας πούνε. Δεν αισθάνεστε καταπιεσμένος τώρα, κύριε Υπουργέ? Είστε ένας άνθρωπος που μου είστε μια προσωπικότητα πολύ έντονη, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εύκολο για σας, φαντάζομαι, αυτό. Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην είχε συμβεί αν αυτό με ρωτάτε. Όπως θα προτιμούσα ως υπουργός ανάπτυξης. Θα προτιμούσα να πάτε και στη ΔΕΘ. Δε, σωστά. Στη ΔΕΘ τι θα κάνατε, κύριε Υπουργέ? Μας είπατε πριν από 10 λεπτά πριν ανεβείτε. Εάν είμαι αρνητικός, στη ΔΕΘ κανονικά θα είμαι την επόμενη εβδομάδα στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού. Εάν είμαι αρνητικός, αν είμαι θετικός, φυσικά δεν θα είμαι. Επαναλαμβάνω ότι πούνε οι γιατροί στην προκειμένη περίπτωση.